Να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή της Ορμήλιας και για το στήσιμο αυτού του υπέροχου εκλογικού κέντρου και για την όλη διαδικασία της σημερινής μέρας. Να σας μεταφέρω το θερμό, αγωνιστικό και νικηφόρο μήνυμα από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Πολυγύρου. Στην Ορμήλια, που ξέρουμε πολύ καλά πως η καρδιά της ενωτικής κίνησής μας χτυπάει πολύ δυνατά. Και από εδώ, από την Ορμήλια, στέλνουμε ένα αντίστοιχο μήνυμα νίκης σε όλα τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα. Γνωρίζουμε πως αυτές οι δημοτικές εκλογές, αυτή η τοπική εκλογική μάχη, είναι μια ξεχωριστή μάχη στα πλαίσια του Δήμου Πολυγύρου. Κρίνεται το μέλλον του Δήμου, της περιοχής και της τοπικής κοινωνίας. Μια τοπική κοινωνία που υφίσταται τις συνέπειες μιας δύσκολης κατάστασης που βιώνετε όλοι σας, όλοι μας. Και ταυτόχρονα αυτή η κατάσταση επηρεάζει το μέλλον, την υπόσταση του ίδιου του Δήμου Πολυγύρου. Έχουμε διανύσει μια τεράστια διαδρομή μέχρι σήμερα με απότερο στόχο τη νίκη στις 18 του Μάη. Μέσα από αυτή τη διαδρομή και το διάλογο με όλους τους πολίτες, δημότες του μεγάλου πια αυτού σε έκταση Δήμου, κεντρικού Δήμου της Χαλκιδικής, της ιστορικής Χαλκιδικής. Μέσα από αυτό το διάλογο έχουμε καταγράψει τα σημαντικά προβλήματα, τις αιτίες, τους λόγους της απαξίωσης του Δήμου και των τοπικών δημοτικών διαμερισμάτων. Και τους λόγους, τις απαντήσεις, τις δικές μας, της ενωτικής κίνησης για την ανατροπή στο Δήμο, θα τις περιγράψουμε αναλυτικά την άλλη Πέμπτη στην κεντρική πλατεία της Ορμήλιας, στη συγκέντρωσή μας. Τους παράγοντες που φτάσαν τα πράγματα μέχρι εδώ, θα τους περιγράψουμε ως προγραμματική απάντηση της δικιάς μας κίνησης πάνω σε ένα οδικό άξονα που ήδη έχουμε μοιράσει με το φυλάδιό μας σε όλους τους πολίτες. Αυτός ο διάλογος που ανοίξαμε δεν θα τελειώσει με τη νίκη της ενωτικής μας κίνησης για την ανατροπή στις 18 του Μάη. Θα είναι ένα συνεχόμενος διάλογος, γιατί το πρόγραμμά μας, οι απαντήσεις στα προβλήματα θα προκύπτουν μέσα από τη λαϊκή συμμετοχή, από την ενεργοποίηση των τοπικών διαμερισμάτων, τα οποία σήμερα έχουν καταντήσει διαμερίσματα φαντάσματα με το θεσμικό πλαίσιο που επικράτησε, με τις αντιλήψεις των διοικούντων, με πάρα πολλά προβλήματα τα οποία ιδιαίτερα εδώ σε ένα επαρχιακό δήμο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Σε αυτή λοιπόν τη μάχη πρέπει να ενεργοποιηθούμε όλοι και όλες μέχρι την τελευταία ώρα, μέχρι να κλείσουν οι κάλπες στις 18 Μαΐου. Γιατί, φίλες και φίλοι, και από εδώ, από την πρωτεύουσα της ιστορικής Χαλκιδικής, πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα, όχι μόνο στη Χαλκιδική, σε όλη την Ελλάδα, ότι αυτό το πρωτόγνωρο εγχείρημα που συγκροτήσαμε, που συγκροτείται και απαρτίζεται από δυνάμεις και πρόσωπα τα οποία έχουν διαφορετικές πολιτικές καταβολές, διαφορετικές δημοτικές καταβολές, διαφορετικές κοινωνικές καταβολές, αλλά έχουν ένα κοινό στόχο και ένα όραμα, την ανατροπή και τη δημιουργία στο Δήμο Πολυγύρου. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το στείλουμε παντού, να είναι ένα εγχείρημα νίκης το οποίο θα πρέπει να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο πέραν της τοπικής κοινωνίας. Είμαστε αισιόδοξοι λοιπόν, γιατί ξέρουμε τι θέλουμε, γιατί ξέρουμε τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε, ότι αυτό θα αγκαλιαστεί και από τον κόσμο της Ορμήλιας. Καταλαβαίνουμε, κατανοούμε τις κοινωνικές διεργασίες που γίνονται και εδώ. Υπάρχει ένας κόσμος θυμωμένος, ένας κόσμος που θέλει την αλλαγή, την ανατροπή. Είμαστε υποχρεωμένοι να σταθούμε απέναντι σε αυτόν τον κόσμο και να εκπληρώσουμε αυτές τις προσδοκίες του. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αγαπητοί φίλες και φίλοι, θέλω να σας καλέσω
από τούτο εδώ το βήμα. Να δώσετε όλους σας, όλες τις δυνάμεις τις επόμενες μέρες και στη συγκέντρωση της επόμενης Πέμπτης στην Κεντρική Πλατεία η Ορμήλια να στείλει ένα πολύ δυνατό μήνυμα από εδώ, ένα μήνυμα νίκης, να βοηθήσουμε τους υποψήφιους μας, να πάμε σπίτι σπίτι, να πάμε μαγαζί μαγαζί, να ανοίξουμε συζήτηση, να ακούσουμε τον κόσμο, να ακούσουμε καλά τον κόσμο, γιατί αυτή είναι η δύναμή μας. Με τον κόσμο θα συνεχίσουμε, με τον κόσμο θα νικήσουμε. Όλοι μαζί είμαστε αναγκασμένοι να πετύχουμε αυτό που κάποια στιγμή κανένας δεν πίστευε. Αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η ανατροπή έχει μπει στο δρόμο της νίκης. Σας ευχαριστώ.